και εμάς βέβαια. Βέβαια μας έχουν τύχει. Είναι δυνατόν μέσα ζωντανή εκπομπή να σου έχει τύχει. Αλλά την τύχει. Έχουμε γλιτώσει. Τι θυμάσαι, θύμισέ μου και εμένα λίγο. Θυμάμαι. Καταρχήν να σου πω ένα. Ότι την έχουμε γλιτώσει γενικά οι δημοσιογράφοι πολλές φορές από αγένειες, απρέπειες. Άλλες φορές φταίμε, άλλες φορές δεν φταίμε. Αλλά μερικοί καλεσμένοι είναι πολύ ευγενικοί και αντιπαρέρχονται της αγένειας και συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό. Θυμάμαι όταν ήμουν πολύ νεότερο σε αυτή τη δουλειά, είχα καλεσμένο ένα σκηνοθέτη, δεν θυμάμαι ποιον, στην εκπομπή με τη Ρούλα Κορομιλά. Και λέω λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Τάδε, ο οποίος είναι 43 χρονών και δεν λέει τίποτα ο άνθρωπος. Το βλέπει ένας φίλος μου, μου λέει, συγγνώμη, πόσο ηλίθιος είσαι. Έχεις έναν άνθρωπο δίπλα και λες, έχεις τον Τάδε, ο οποίος είναι 43 χρονών και το λες μπροστά του. Δηλαδή, ήταν γυναίκα, τι θα έλεγες. Λέω, ναι, είχα μπροστά μου ένα βιογραφικό και θεώρησα ότι πρέπει να το πω. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να μου πει, τι είναι αυτά που λέτε, κύριε μου, δηλαδή, τι είναι τώρα στην ουσία. Θυμάμαι πάντως τον Ντίνο Δημόπουλο, το σκηνοθέτη, ο οποίος δικαίως είχε εκραγεί στο διάλειμμα, γιατί ήταν πολύ ευγενικός, θα συγχωρέσω τον, γιατί την κουβέντα την πήραμε από αυτόν και την πήγαμε αλλού. Εστιάσαμε σε μια πρωταγωνίστριά του στις ταινίες, ενώ το αφιέρωμα ήταν για εκείνον. Στη Βουγιουκλάκη σίγουρα. Στη Βουγιουκλάκη, ναι. Πόσα χρόνια πριν είναι αυτό? Πάρα πολλά. Είναι 15 χρόνια πριν, τουλάχιστον. Και βέβαια αποχώρησε. Αποχώρησε όμως χωρίς να μας φέρει σε δύσκολη θέση εκείνη τη στιγμή. Περίμενε να περάσει, έφυγε το βίντεο και είπε αυτό που κάνετε δεν ήταν σωστό. Δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό, είσαστε αδικαιολόγητοι. Γεια σας. Και ήταν και ο Άγγελος Αντωνόπουλος δίπλα. Το θυμάμαι αυτό, είχα πετρώσει. Αλλά πολλές φορές την έχουμε γλιτώσει, το ξαναλέω. Να θυμηθώ κάτι. Για πρώτη χρονιά στον καφέ. Δεν θυμάμαι ποιος καλλιτέχνης ήταν που έπρεπε πρώτη να τραγουδήσει. Πρώτη χρονιά για σένα στον καφέ. Ναι, γιατί για εσύ μένα. Δεν είσαι από. Ναι, για μένα. Για μένα. Παλαιούς, εμένα, ένας καλλιτέχνης ήθελε να ερμηνεύσει κάτι στο πιάνο. Πατάει ντόνταν, ακουγόταν πολύ σκληρά. Πάει σε διάλειμμα. Και πάει μετά να ρυθμίσει το πιάνο. Και βρίσκει μέσα μια πένσα, ένα καταβίδι, μέσα πλήκτρα. Και λέει, ρε παιδιά. Και να πιάνει το φαγητό, δεν αποκλείεται. Και τα έβγαζε. Ο Ιορδάνου ήταν. Προσπαθούσε να τραγουδήσει και το πιάνο δεν τον βοηθούσε. Δεν δούλευε. Το ξανά πιάνει από την αρχή. Το ξανά πιάνει από την αρχή. Δεν είπε τίποτα κι αυτό. Και στις διαφημίσεις λέμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ακούρδιστο είναι το πιάνο. Εμείς νομίζαμε ότι δεν ξέρει να παίξει. Γιατί ο ήχος ήταν τελείως κουλός. Ο καλύτερος τρόπος ποιος είναι. Και ανοίγουμε και βλέπουμε μέσα τα πάντα. Ανάλογα. Κοίταξε να δεις. Από την εκπομπή μέσα, από όσο θυμάμαι, δεν έχει φύγει κανένας. Πάλι θυμήθηκα. Και εγώ θυμήθηκα. Θυμήθηκα πριν από χρόνια είχαμε καλέσει, νομίζω πάλι με τη Ρούλα Κορομιλά, τον Νίκο Κούνδρο, τον σκηνοθέτη. Και αρχίζω και λέω τις ταινίες του. Και λέω ο κύριος Κούνδρος, ο οποίος είναι γνωστός από το Δράκο, από το 1922 και λοιπά. Με κοιτάζει ο Κούνδρος και μου λέει, το μπορντέλο γιατί δεν το ανέφερες? Εγώ ήμουν πολύ νέος και αισθάνθηκα και λίγο άσχημα. Λέω, όχι, βεβαίως, και αυτή η ταινία είναι στη φιλμογραφία σας. Α, νόμιζα ότι φοβήθηκες. Είδα κάτι. Τώρα τελευταία. Πότε είχαμε φέρει τη Σμαράγδα Καρδί, τώρα το θυμήθηκα. Όχι τώρα με τη σύνδεση που την είχαμε εδώ. Παίζουμε ένα βίντεο και έχετε από κάτω γράψει κάτι που δεν το είδα, το είδε εκείνη. Τι ανοίγουμε την ώρα του βίντεο. Τι ανοίγεται. Και που δεν θυμάμαι τι είχε γραφτεί. Και λέω, ρε παιδιά. Ναι. Δεν τολμώ να το πω δηλαδή για μια γυναίκα τόσο όμορφη από γεννησιμιού τη μέχρι και σήμερα. Τι κοτσάνα είχατε γράψει από κάτω. Κάτσε να σκεφτώ μόλις κάτι μου το λέει για μένα είναι αυτό. Το κοιτάζω κι εγώ. Να ανοίγε η γη να με καταπεί. Δεν της είπες, το μόνιτορ είναι από άλλη εκπομπή, δεν είναι άλλο. Το πήραμε από δίπλα. Πώς δεν βλέπεις.